Αφού λοιπόν έχουμε περάσει όλη την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων, με το άγχος και όλα τα εμπόδια που βάζει το σημερινό σχολείο, Παύλα Εξεταστικό Κέντρο, και αφού οι γονείς μας έχουν δώσει χιλιάδες ευρώ σε φροντιστήρια και καθηγητές, περνάμε στο πανεπιστήμιο. Περνάμε όμως σε ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια σειρά από αντιδραστικά νομοσχέδια που έχει περάσει η τωρινή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις για την παιδεία και συγκεκριμένα για την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτή την περίοδο αποφάσισα να φέρουν το νομοσχέδιο για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το οποίο παρουσίασαν την περίοδο των διακοπών, αλλά και τώρα εν μέσω της εξεταστικής περίοδου, για να βάλουν όσα περισσότερα εμπόδια μπορούν στους αγώνες των φοιτητών, των μαθητών, των εργαζομένων και όλου του λαού. Ένα νομοσχέδιο που θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο τις σπουδές και τα πτυχία μας. Ένα νομοσχέδιο που καταργεί τον ενιαίο τρόπο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, που διαλύει την αξία των πτυχίων μας, που δημιουργεί ένα παζάρι που πουλάμε και αγοράζουμε πτυχία. Είναι δηλαδή το τελειωτικό χτύπημα στις σπουδές, τα πτυχία και την εργασιακή μας προοπτική. Συγκεκριμένα, για τη δική μου σχολή, ένα ζήτημα που θα προκύψει ακόμα με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ότι θα βγαίνουν φοιτητές με το πτυχίο του παιδαγωγού, οι οποίοι θα πρέπει να διαπαιδαγωγήσουν νέα παιδιά, να τους μάθουν αξίες όπως είναι η αλληλεγγύη ή να μάθουν στα παιδιά πως η παιδεία είναι αγαθό και πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Αλλά αυτοί οι φοιτητές θα είναι αυτοί που έχουν αγοράσει το πτυχίο τους από ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο από το πρώτο έτος. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε πόσο μεγάλη σημασία έχει ο αγώνας μας αυτός να είναι όσο πιο μαζικός γίνεται, αλλά και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να είναι το κίνημα. Στην κατεύθυνση της αναβάθμισης των σπουδών μας, με αποκλειστικά δημόσια και πραγματικά δωρεάν παιδεία, για το πανεπιστήμιο που έχουμε πραγματικά ανάγκη. Με τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εργαζόμενους, που ήδη έδωσαν την πρώτη ηχηρή απάντησή τους με τα πανελλαδικά συναλλητήρια στις 11 του Γενάρη. Έτσι φαίνεται δηλαδή και πως η πλειοψηφία του λαού και της νεολαίας εκφράζει την αγανάκτησή της απέναντι σε αυτό το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Γι' αυτό καλούμε και εμείς, κάθε φοιτητή, κάθε νέα και νέο, να ακούσει τις θέσεις του ΚΚΕ και να συμπορευτεί μαζί του, για να παλέψουμε για έναν κόσμο που η παιδεία δεν θα είναι εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Για ένα πανεπιστήμιο που έχουμε πραγματικά ανάγκη. Ένα πανεπιστήμιο που θα συνδέει ομαλά τη θεωρία με την πράξη, θα κάνει ο καθένας αυτό που αγαπά και θα έχει ολοκληρωμένες γνώσεις για το αντικείμενό του. Για ένα πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων μας.